Καλησπέρα σας φίλοι μου αγαπημένοι. Και πάλι εδώ μαζί στο ραντεβού κάθε Πέμπτη που έχουμε 9 με 11 πολιτιστικές διαδρομές χθες και σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και απόψε σας έχω μια μεγάλη και ωραία έκπληξη. Καλεσμένου για απόψε η Δέσποινα Τσαβαρή και ο Δημήτρης Διαμαντής. Εκλεκτοί καλεσμένοι, καλλιτέχνες που έχουμε πολλά να πούμε για το νησιώτικο και λαϊκό τραγούδι και γενικά για την παράδοση. Πριν όμως να ευχαριστήσουμε για τη προσφορά της εκπομπής στα φροντιστήρια Ευρωγνώση Νέα Σμύρνη 1, Αρτάκης 99 και Αγχιάλου 20, ελάτε στο μαγικό κόσμο της εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Να καλησπέρισω τη Δέσποινα και τον Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Δέσποινα, μεγάλη γκάμα του ρεπερτορίου. Καταρχήν όμως θα μας πεις λίγο τα τυπικά. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, ποια ήταν τα πρώτα ακούσματά σου? Γεννήθηκα στο Πειραιά. Κάπου εδώ προσπαθά μου λέει. Ήταν στο νησιώτικο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το νησιώτικο. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά στην πορεία και ασχολήθηκα με το τραγούδι. Είχες επηρεασμό από την οικογένεια, από κάποιους άλλους? Είχα από τη μαμά μου, η οποία τραγούδαγε παραδοσιακά, από τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν ψάλτης, και έτσι πήρα και εγώ. Να καλησπέρισουμε και τον Δημήτρη. Δημήτρη, καλησπέρα. Χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας. Και όπως λέμε και εμείς από τον Πόντο, υγεία και ευλογία να έχουμε όλοι. Πάνω απ' όλα. Εγώ ήταν από τον Πόντο και την Ήπειρο, μια δοξασμένη. Γι' αυτό το είπα, να μας πεις από πού είσαι. Σπούδασε λαϊκό, τραγούδι και δημοτικό. Και δόξα τω Θεώ. Υπήρχε προηγούμενη παράβαση από το σπίτι, από γενιές, τίποτε? Όχι, κανένα τίποτα. Απλώς ο πατέρας μου τραγούδαγε λίγο στο σπίτι και τα κούσματα δικά του ήταν, και του παππού μου πηγαίναμε τα καλοκαίρια και τον ακούγαμε, ήταν τσοπάνης ο παππούς. Εκεί με τα πρόβατα πηγαίναμε σαν μικρά παιδάκια και τραγουδάγαμε, και έτσι πήραμε τα κούσματα αυτά, μα το συναντήσαμε και έγιναν τραγουδιστές. Σπουδάσαμε, πήγα στο Εθνικό 2-3 χρόνια. Μάλιστα. Ποιες ήταν οι πρώτες σου συνεργασίες, το πρώτο σου ξεκίνημα και μετά οι συνεργασίες? Εγώ ξεκίνησα από τον Γιώργο τον Οικονομίδη, τα Λέντα. Ναι. Ξεκίνησα τα Λέντα, ήμουν 12 χρονών. Από εκεί πήγα στο σπίτι του πλέον του Μήμου Πλέσσα, ο Πλέσσας με έστειλε στο Εθνικό 2, αφού τελείωσα το Εθνικό 2 πήγα στο Λεβέντης. Μετά το Στρατό, στο Στρατό είχα φτιάξει μια ορχήστρα και έτσι το βούλεψα και Χριστουγέννα δεν γιορτέσει. Από εκεί ξεκίνησε το ρεπερτόριο μου, έφτιαξα ένα ρεπερτόριο ωραίο, και όταν βγήκα από εκεί ξεκίνησα πλέον σαν επαγγελματίας. Είχα φτιάξει μια γκάμα από 50 τραγούδια και ασχολήθηκα πλέον επαγγελματικά. Δούλεψα στο θέατρο πολύ με τον Φιλιππίδη, τον φίλο Φιλιππίδη, τον συγχωρεμένο, και άλλους πολλούς ξεκινώντας από το θέατρο. Μάλιστα. Δέσποινα, η πρώτη σου σκύρτισμα, ας το πω επαγγελματικά ή με επαγγελματικά, που έκανες και ανέβηκες, ας το πούμε εμείς, το πάλκο που λέγαμε παλιότεροι, τόλμησες. Με ποιους ξεκίνησα, ναι.
Ξεκίνησα με το Βαγγέλη τον Κονιτό. Ποιος έσπρωξε, βγες. Από μικρή μου άρεσε, τραγούδαγα στο σχολείο, στη χοροδία. Ποιος επαγγελματίας σε άκουσε κάποια στιγμή και είπε ότι έλα παιδί μου. Ποιος σε πήρε, ξεκίνησε. Ξεκίνησα με κάποιους καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν από την Άξο. Μ' ακούσανε στο τραγούδι απάνω. Και μου είπανε ότι επειδή μας αρέσει σαν φωνή και σαν καλλιτέχνης, θα σε παίρνουμε κοντά και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά. Μάλιστα. Ας ακούσουμε και λίγο. Με τα γλυκά λόγια σου και με έχεις ξετρελάνει. Με λάχρινε μου αγγέλε, πες μου τι σου έχω κάνει. Με τα γλυκά λόγια σου και με έχεις ξετρελάνει. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ, σ' έχω στο μυαλό. Κάθε μου στιγμή σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ, σ' έχω στο μυαλό μου κάθε μου στιγμή. Ό,τι ζητούσα στη ζωή σε σένα ναι το βρήκα. Τα μάτια σου, τα λόγια σου είναι γεμάτα. Ζητούσα στη ζωή, σε σένα ναι το βρήκα. Τα μάτια σου, τα λόγια σου είναι γεμάτα γλυκά. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ, σ' έχω στο μυαλό μου κάθε μου στιγμή. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ, σ' έχω στο μυαλό μου κάθε μου στιγμή. Μεγάλος ερώτας μου, με λάχρινε μου αγγέλε, σε έχω μες στην καρδιά μου και θα σε ο μοναδικός μεγάλος ερώτας μου. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ, σ' έχω στο μυαλό μου κάθε μου στιγμή. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ, σ' έχω στο μυαλό μου κάθε μου στιγμή. Και πάλι κοντά σας, λέγαμε με τη Δέσποινα ότι έχει και ωραίο χαμόγελο. Ναι, είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Ναι, είσαι καλά. Και ότι τα καταφέρνει στις συνεντεύξεις, δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, η πρώτη σου λοιπόν συνεργασία ήταν με τον Νίκο Κονιτόπουλο. Με τον Βαγγέλη τον Κονιτόπουλο. Έπειτα... Μετά ξεκίνησα με την Ελένη τη Λεγάκη, σιγά σιγά. Είναι και μεγάλες οικογένειες. Ναι. Όλοι αυτοί είναι. Όλοι. Με τη Μαρία τη Νομικού, με το να είναι στο το Γιώργο τον Πύλη, που βγάλαμε και κάτι έτσι, κάτι χιουμοριστικά τραγούδια. Η πρώτη σου προσωπική δουλειά. Η πρώτη μου προσωπική δουλειά είναι το «Ένα ταξίδι μόταξες», σε στίχους και μουσική Στέφανο Εξαρχόπουλου και Νίκου Νομικού, της Ρίθας της Γαλήφου, της Πόπης της Καβλάτου, όλοι αυτοί με βοηθήσαν, με στήριξαν και μου βγάλαν αυτή την όμορφη τη δουλειά. Το οποίο αυτή η δουλειά έγινε πότε? Έγινε... Περίπου. Περί το 2000, 2005... Μάλιστα. Δημήτρη, ανέδειξες και εσύ, ποιος ήταν αυτός που σε έσπρωξε και σένα στο πάλκο, ας το πω έτσι. Κοίταξε να δεις, εγώ ξεκίνησα με ένα κλαρίνο. Πήγα στην αρχή, επειδή τα ακούσαμε τα δικά μας,
είναι σύνδεσμο με κλαρίνο, ξέρεις. Βέβαια, ναι, ναι. Ακούγεται το κλαρίνο. Και είχαμε τη χαρά παλιότερα εδώ στην εκπομπή να φιλοξενούμε και πατριώτε σου. Ναι. Το Σύλλογο Υπηρωτών Νεασμένης Παλαιού Φαλήρου. Ετοιμάζω και ένα πολύ ωραίο δίσκο με δημοτικά. Πριν το Πάσχα θα κυκλοφορήσει και θα με ξαναφέρεις μια πολύ καλή δουλειά, παραδοσιακή. Εδώ είναι, εδώ είμαστε, η πόρτα του στούντιο είναι πάντα ανοιχτή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κόσμο που μας ακούει. Και ξεκίνησα με το κλαρίνο. Πήρα το κλαρίνο, είχα μπει σε μια φιλαρμονική στη Γλυφάδα και είδα το κλαρίνο, ήθελα να παίζω κλαρίνο και να τραγουδάω. Δηλαδή να τα παίρνω όλα τα λεφτά, να παίρνω μόνο σαν μουσικός. Τελικά είδα ότι με πείραζε, με κούραζε στο λαιμό. Δηλαδή με βράχνιαζε και το παράτησα πλέον και έπιασε το τραγούδι. Έφτιαξε ένα συγκροτηματάκι εκεί με φιλαρμονική. Από εκεί πήγε κάτι στις εστιάσεις που κάναμε και σιγά 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 με τα παιδιά. Έτσι πήρα τον αέρα και πήγα στρατό και μετά στρατό ξεκίνησα επαγγελματίας. Αλλά άρεσα στον κόσμο, με πέραν πηγαίναμε με τα πούλμαν εκδρομές και με βάζανε στο μικρόφωνο μπροστά που λέει ο ειδικός εδώ, σπάτα εδώ και του έλεγα τραγούδια δημοτικά. Ξέρω το γύρο Τσέλικα, την Ιτιά και ένα χειροκρότημα εγώ. Δεν το περίμενα, νόμιζα ότι με κοροϊδεύανε. Αλλά μιλάμε. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει τον πρώτο καιρό. Εγώ λέω τραγουδά, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι του άρεσε η φωνή μου, έστω και στο δημοτικό. Και τα λέω και καλά τα δημοτικά. Και έτσι από εκεί πήρα μπρο και. Όμω κάποια στιγμή προχώρησε και σε άλλο είδο πέρα από τα δημοτικά. Κοίταξε να δει, εγώ έχω διακάμπαμε γύρω στα 2.000 τραγουδία. Δημοτικά, νησιώτικα, λαϊκά, ξένα. Δηλαδή. Και ξένα, Έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Παίζω 5-6 όργανα, γράφω μουσική, γράφω στίχο. Είμαι γεννημένος καλλιτέχνης που λένε. Με όλη την ενεφαλία. Ναι, μάλλον, δόξα τω Θεώ, είμαι ευχαριστημένος μέχρι τώρα, καλά πάμε. Επιτυχίες μου είναι μεγάλες, τον κόσμο. Αναφέρουμε την πρώτη δουλειά που έχεις κάνει. Η πρώτη δουλειά ήταν το 1980, ένα τραγούδι που είναι μέσα, «Τι να την κάνεις όταν έχεις μια καρδιά». Αυτό ήταν η πρώτη επιτυχία που έκανα και ο πρώτος δίσκος. Από εκεί ξεκίνησα πλέον να πηγαίνω στα μαγαζιά σαν πρώτο όνομα και να περνάμε ωραία και να βγάζουμε το ψωμί μας στη μία και καλά. Ωραία. Να ακούσουμε τα μάτια σου με κοιτούν, ναι. Και θα επανέλθουμε. Ναι. Έλα και μην το σκέφτεσαι, έλα και μην φοβάσαι. Τον έρωτα μας τον κρύφο, πάντα θα τον θυμάσαι. Έλα και μην το σκέφτεσαι, έλα και μην φοβάσαι. Τον έρωτα μας τον κρύφο, πάντα θα τον θυμάσαι. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι σε ένα αγαπημένο πρόσωπο για κάποια μάτια. Δυο μάτια γλυκά σαν τα δικά σου ζητούσα να βρω
ήλθα κοντά σου, δυο μάτια γλυκά σαν τα δικά σου ζητούσα να βρω. Ήλθα κοντά σου, γι' αυτά γυρνάω και ξενυχτάω, γιατί μ' αρέσουν και τ' αγαπάω. Γι' αυτά γυρνάω και ξενυχτάω, πάντα να λέω πως αγαπάω. Δυο μάτια γλυκά σαν τα δικά σου ζητούσα να βρω, κι ήρθα κοντά σου. Δυο χείλη γλυκά σαν τα δικά σου φυλάω και νιώθω τον ερώτα σου. Δυο χείλη γλυκά σαν τα δικά σου φυλάω και νιώθω τον ερώτα σου. Γι' αυτά γυρνάω και ξενυχτάω, γιατί μ' αρέσουν και τ' αγαπάω. Γι' αυτά γυρνάω και ξενυχτάω, πάντα να λέω πως αγαπάω. Δυο χείλη γλυκά σαν τα δικά σου φυλάω και νιώθω τον ερώτα σου. Γι' αυτά γυρνάω και ξενυχτάω, γιατί μ' αρέσουν και τ' αγαπάω. Γι' αυτά γυρνάω και ξενυχτάω, πάντα να λέω πως αγαπάω. Δυο μάτια γλυκά σαν τα δικά σου ζητούσα να βρω, κι ήρθα κοντά σου. Το αφιερώνουμε σε όλους τους φίλους εκπομπής, στη Θεσσαλονίκη, στη φίλη μου την Όλγα από την Αριδαία, στους φίλους από την Καβάλα, τη Δράμα, την Λάρισα, τη Γλυφάδα, τη Νέα Σμύρνη. Καθώς ακούμε ένα τραγούδι του Δημήτρη, να επανέλθω λίγο στη Δέσποινα. Η επόμενη σου δεύτερη δουλειά ήταν τα παραδοσιακά. Τα παραδοσιακά. Ήταν το Ιωπανικό Απλό. Στην αρχή μου την εφημερίδα ήταν το Ιωπανικό Απλό. Ήταν συστήτη στο Ζωγάνι και τον Ιτάλιο, ο οποίος ήταν δυνατήρα από τη Σνάξιο. Αυτό το απέραμφος να το τονίζεις, γιατί είναι, υπάρχει κόσμος αξιώτες στη Νέα Σμύρνη, λίγοι, αλλά υπάρχουν. Και θα έλεγα ότι είναι τυχερή στα προβλήματά σου που έχεις τέτοιους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Και μου σταθήκαν πάρα πολύ στα βήματά μου. Μάλιστα. Δημήτρη, ναι. Η επόμενη σου δουλειά μετά, τα βήματά σου, η πορεία σου. Εγώ, κοίταξε, σπούδασα και μηχανικός ηλεκτρολόγος, έτσι. Σπούδασα ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Μετά άφησα τη δουλειά μου, έπιασα το τραγούδι, άνοιξα ένα κομματήριο. Ασχολήθηκα με την κομματική στην Κηφισιά 5-6 χρόνια. Μετά που έκανα το δίσκο μου, τα παράτησα όλα και ακόλουσα τη δουλειά, γιατί έφυγα. Δεν ήταν μόνο η δουλειά μου εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα, ήταν και εξωτερικό, Γερμανία, Κύπρο. Πήγε από δημο ελληνισμό, Ναι, έχω γυρίσει. Και είμαι ευχαριστημένο. Να πούμε ότι οι φίλοι από τη Γερμανία μας στέλνουν αρκετές φορές μηνύματα. Ναι.
έχουμε επαφή. Η εκπομπή και εγώ προσωπικά έχουμε μια ευαισθησία στον απόγευμα ελληνισμό. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Μας ακούνε από τη Στουτγκάρτη, μας ακούνε από Άμστερνταμ και μας βλέπουν φίλοι. Έχω φίλους στο Παρίσι. Και τελευταίως έχουμε φίλους και στη Βουλγαρία. Βουλγαρία, Το ελληνικό στοιχείο είναι παντού. Είναι αυτό που λένε οι παλαιότεροι. Όποια πέτρα και να σηκώσεις θα βρεις Έλληνα. Και βέβαια στέλνουμε τα φιλιά μας και τους πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους και συγγενείς και Έλληνες, έχουμε, και Έλληνες, ναι. Και Έλληνες απανταχού της γης. Απανταχού της γης, ναι. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Εδώ θα μου επιτρέψεις να κάνω μια υπενθύμηση στους φίλους ακροατές. Η εκπομπή είναι προσφορά της, του φροντιστηρίου Ευρωγνώση Νέα Σμύρνη 1, Αρτάξη 99 και Αγχιάλου 20 στη Νέα Σμύρνη. Ελάτε στο μαγικό κόσμο της εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Και πάλι ευχαριστούμε το φροντιστηρίο Ευρωγνώση Νέα Σμύρνη 1. Τόσες γυναίκες μ' αγαπώ, τι να σου πω. Μια καραδούλα μου σε πιάνα τη χαρίσω. Τι να την κάνεις όταν έχεις μια ψυχή. Από τα βάσανα κι αυτή δυστυχισμένη. Μεγάλο λάθος σου κι η ίδια η ζωή. Γέλας ή κλαις, το τέλος τίποτα δεν μένει. Κι έτσι που έκανες, Θεέ μου, τη ζωή ξαναφτιάξε την πάρτιν πάλι πίσω. Τόσες γυναίκες μ' αγαπώ, τι να σου πω. Τι μια καραδούλα μου σε πιάνα, τι χαρίσω. Τόσες γυναίκες μ' αγαπώ, τι να σου πω. Μια καραδούλα μου σε πιάνα τη χαρίσω. Σπασμένα φτερά, πες μου πώς να πετάξω. Κουρασμένη φωνή, τι τραγούδι να πω. Σε τι δρόμο να μπω, τη ζωή να χαράξω. Αφού φεύγεις εσύ, εσύ που αγαπώ. Σε τι δρόμο να μπω, τη ζωή να χαράξω. Αφού φεύγεις εσύ, εσύ που αγαπώ.
τέτοια αγάπη τρελή. Την έκαναμε μίσος τη χαρά της ζωής. Ένα δάκρυ καυτό. Μη μ' αφήνεις πια μη. Δώσ' μου θάρρος και ίσως απ' την πόρα αυτή εγώ να σωθώ. Μη μ' αφήνεις πια μη. Δώσ' μου θάρρος και ίσως απ' την πόρα αυτή εγώ να σωθώ. Από τη Δέσποινα. Δεν κρύβει το έρωτας. Δεν κρύβεται όσο και προσπαθούμε. Κάποιο λαθάκι κάνουμε και θα φανερωθούμε. Μην το ψάχνεις, μη ρωτάς. Σ' όλους που δεν μπορούν να κρυφτούνε και είναι ερωτευμένοι τα φερόνια. Το αφιερώνω σε όλα τα κουφονίσια, στις Κυκλάδες που μας ακούνε. Και τις ευχές μας με πολύ αγάπη να εκπομπή. Καθώς ακούμε το επόμενο τραγούδι από τη Δέσποινα. Εδώ στα σκονάκια μου βλέπω ότι είσαι συνάδελφος, ραδιοφωνική παραγωγός. Πού, για πες μας λίγο. Κάπου το τραγούδι ήθελα πάρα πολύ να γίνω και ραδιοφωνική παραγωγός. Οπότε στην γειτονιά μου υπήρχε ένας πολύ ωραίος ραδιοφωνικός σταθμός, το Ράδιο Κόσμημα, που πήγα σε αυτούς τους ανθρώπους, μ' αγκαλιάσανε πάρα πολύ. Έκανα τις πρώτες μου εκπομπές σε αυτό το σταθμό και από εκεί και έπειτα γνώρισα στην εκπομπή τον Τίλι Μάτζη, όπου γίνανε πάρα πολλοί φίλοι με τον Μιχάλη τον Χάντακα. Την καλησπέρα για από την εκπομπή και από μένα προσωπικά. Ξεκίνησα λοιπόν με τον Μιχάλη τον Χάντακα, με πήρε κοντά του και ανέλαβα
και το κανάλι 107 και τον Ατλαντής, που με στήριξε εκεί η Νάνση Αλεβράν και η Αμπριάννη. Η εκπομπή που έκανες λιγότερα. Η εκπομπή λεγόταν «Κάνουμε πάνω». Μάλιστα. Γνωστή πολύ. Και τώρα εξτράκ, θες να μου πεις. Γιατί. Έχεις κάνει τόσες δουλειές με τόσο καταξιωμένους ανθρώπους. Έχεις βγάλει πόσες δουλειές. 6 δουλειές. Έτσι. Έχεις κάνει τόσες εκπομπές. Έχεις συντονίσει σταθμό. Και έχεις πρόβλημα. Αντί να έχω εγώ πρόβλημα που στέκουμε δίπλα σου. Και τώρα ετοιμάστε για μεγάλο κανάλι, ε! Σε έχει προτείνει εκπομπή για μεγάλο κανάλι. Μπείτε στο κανάλι. Ευχόμαστε εμείς τα καλή επιτυχία. Και όλα τα καλύτερα. Εμείς απλώς όταν συμβεί θέλουμε να... Θα σε πάρω Παναγιώτη να πάμε μαζί. Να μας φιλοξενήσει την εκπομπή. Να μας στείλεις ένα μικρό κειμενάκι ότι... Αύριο πρόκειται να εμφανιστώ εκεί, ας πούμε, ή σήμερα θα εμφανιστώ εκεί. Να το πούμε και εμείς με μεγάλη μας χαρά. Τώρα που σας γνωρίσαμε, δεν θα μας χάσετε εδώ. Με μεγάλη μας χαρά, ωραία. Έτσι σας αγαπάμε, σας είστε καλά παιδιά. Στο κοινό μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με μεγάλους καλλιτέχνες. Βρέσαμε πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες από μένα, στο Μάξο Βαλμίδης, ούτες ο Παγκαζής, πολύ πολύ. Και τώρα δεν ξέρει κανένας τώρα, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, το καλλιτέχνη έτσι είναι. Μάλιστα. Δημήτρη, έχοντας μια μεγάλη πορεία από ό,τι μας είπες, οι τελευταίες σου δουλειές, συνεργασίες... Είναι αυτή ο Κούρτε τώρα, η οποία είναι κυκλοφόρητη, έτσι. Είσαι νομίζω στον αέρα, είσαι ο πρώτος που τη βγάζει. Μεγάλη μας τιμή. Η πρώτη που τη βγάζεις εσύ. Πρώτος που τη βγάζεις εσύ. Πρώτη μου βγάζει. Είναι πάρα πολύ καλή. Την έχουμε βάλει στο Facebook. Γίνεται χαμός. Αν είσαι ψηφίσματα και τι συγχαρητήρια παίρνουμε, δεν το φαντάζεσαι. Και εγώ και δεν σκύνω. Λοιπόν, τώρα ετοιμαζόμαστε μέχρι τέλος του μηνός. Έχουμε κάποιες δύο εταιρείες που προσπαθούμε να συζητάμε. Συζητάμε. Και μέχρι τέλος του μηνός θα κυκλοφορήσουμε επίσημα σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη αλλά στην Ελλάδα οπουδήποτε εδώ πέρα. Έχω κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, αρέσει και θα σας αρέσει όλοι όσοι την έχουν δει. Ευχόμαστε καλή επιτυχία πάρα πολύ. Και στους δυο. Να είστε καλά. Και δεν σπίτω τη μάτια. Και εγώ ετοιμάσω. Ετοιμάσω μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και μετά θα ετοιμάσω. Κάνει και λαϊκά τώρα. Πες τα καλή, μην τρέπεσαι. Μια παρέα είμαστε. Μόνο 5 εκατομμύρια κόσμο δεν είναι. Μια παρέα είμαστε. Πάρα πολύ καλή αυτή που έχετε γίνει. Είστε στην ηχογράφηση ή έχετε τελειώσει. Ή ακόμη στην επιλογή. Είμαστε ακόμα στο μάζεμα. Στο μάζεμα. Θα τις γράψω λίγο τόσο. Ήδη τις ετοιμάζω δηλαδή. Άλλοι συντελεστές που συζητάς ή έχεις καταλήξει με ποιους θα συνεργαστείς ή δεν κάνει να το πούμε. Πες κάνα δυο ονόματα. Έτσι για την εκπομπή. Κάνε μας ένα δώρο. Πες τη Μαρία και δεν θες να μας αποκαλύψεις. Μάλιστα. Εύχομαι για σένα καλή επιτυχία και όταν η δουλειά είναι έτοιμη ελπίζω να μας τιμήσετε ξανά. Το φίλο μας τον Παναγιώτη. Τώρα ακόμα προς το παρόν κάνουμε τα εξτρά. Πρόκειτο χειμώνα συζητάτε, συγγνώμη που διακόπτω. Ξεχωριστά ή μαζί κάπου θα συνεργαστεί. Πάμε σε ένα μεγάλο μαγαζί, στα Φιλαδέλφια ένα μεγάλο μαγαζί, να μάλλον να το κλείσουμε και πάμε να δουλέψουμε και μαζί. Για συνεργασία. Είμαι στο Ιωτικό και εγώ στο Λαϊκό. Ξέρετε, είμαι και γουρλής. Παναγιώτη, μα ρωτάς πράγματα που βγάζεις... Ειδήσεις βγάζω εγώ. Ρε Παναγιώτη. Πες το για την Κύπρο. Ναι. Θα μας ρωτήσει μετά, πες το. Κάτι πιάσαν τα αυτιά μου για Κύπρο.
την αγαπημένη, πολύ αγαπημένη Κύπρο που έχω υπηρετήσει εκεί. 4 χρόνια δούλεψα στην Κύπρο. Σε ποια πόλη ή γενικά στην Κύπρο? Στην Κύπρο, στη Λεμεσό, επιτοπίω στη Λεμεσό, αλλά... εκεί είναι και τα πιο πολύ μεγάλα μαζιά. Με αγαπήσανε πάρα πολύ. Πήγα δηλαδή πρώτη φορά να δουλέψω για 2 μήνες και δούλεψα 4 χρόνια. Από εκεί έφτιαξα το σπίτι μου, από εκεί έφτιαξα τα πάντα. Τα πάντα. Με αγαπήσανε τόσο πολύ. Εγώ πήγα να δουλέψω στα τόπια, στην Ελλήνικα, από εδώ από εκεί και τσάμπα, του τραγούδα κατσάμπα. Τηλεόραση. Τι να σου πω, η αγάπη μου δεν περιγράφεται. Οι φίλοι μας οι Κυπραίοι, οι αδελφοί Κυπραίοι, όπως τη λέω εγώ, γιατί η μισή μου καρδιά είναι εκεί, είναι γλεντζέδες. Είναι και γλεντζέδες και πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Και σωστοί. Δηλαδή, κοιτάνε να δουν, είσαι πονηρός και κακός, δεν σε κάνουν πάρα. Αν δουν ότι είσαι αγνώσα για αυτούς, είσαι μπαίνουν στο σπίτι του γιατρός και πίνεις και κάνεις ό,τι θέλεις και κοιμάσαι. Δηλαδή αυτό κατάλαβα. Δηλαδή ήταν ότι ήταν τόσο σωστός γιατρός και πίνω και τρώω και πίνω. Και να τα πράγματα, να τηλεοράσεις, να τις αφιλιά. Είμαι πάρα πολύ χαρά. Και τώρα πάει ποιος πεινάει για την Κύπρο. Ετοιμάσαι Κύπρο ή... Για 2 μέρες. Ναι, πρόσεχε μην είναι παραπάνω από μια μέρα γιατί... Πάρε κάτι παραπάνω από μια μέρα. Μην είμαστε για μια μέρα. Το καλοκαίρι θα την κάνουμε για κανένα μήνα. Έχουμε προτάσει να πάμε τελειώσουμε το καλοκαίρι. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ ενθαρρυντικό για εσάς. Εγώ θα πω κάτι πολύ ανθρώπινο. Είστε και δύο πολύ ζεστοί άνθρωποι. Τη λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή ένιωσα σαν να σας ήξερα χρόνια, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για τη δουλειά σας, αν πρέπει να είσαι κάπως πιο απόμορφος πιο αυτός. Όχι, είναι, δεν πειράζει. Αλλά νομίζω αυτός που είναι αληθινός τελικά διακρίνεται, έχω την αίσθηση. Και πέρα από το ταλέντο λείπουν και οι χαρακτήρες λίγο, γιατί είναι και δύσκολη η δουλειά σας. Και δύσκολα κάνεις και φιλίες και δύσκολα γίνεις. Ξέρεις τι είναι, καλύτερα να σου μπροστάμε παρά να μπροστάς. Εμείς σας μπροστάμε, γι' αυτό είμαστε και καλοί. Σας μπροστάμε, δεν μπροστάμε, αυτό είναι το σοβαρό. Μη λέμε για χρέη τέτοια εποχή. Σε κανένα φορά πάμε και τσάμπα, δεν έχουμε, έλα πάμε και τελείωσε, δεν πειράζει. Να τώρα έχουμε μια κομπή ποτέ είναι με τα παιδιά στο χαμόγελο. Στο παιδί αυτό το χαμόγελο που είναι, θα πάμε και θέλω και να πούμε μερικά τραγούδια. Είναι μια συναυλία, τα οποία είναι για το χαμόγελο του παιδιού. Και θα πάμε αφήνω και τόσο. Έτσι, αυτά κάνουμε. Για μάτω μας αγαπάνε. Ναι. Άρα υπάρχει μέσα σας και λίγο αυτό που λέω εγώ, ο εφιλοντισμός, η κοινωνική προσφορά του καλλιτέχνη και η ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Τώρα μου δίνεις μια πάσα να θυμηθώ ότι από τις πρώτες εκπομπές εδώ είχα φιλοξενήσει τον διευθυντή του χωριού Σος Βάρης, τον φίλο Πέτρο Βοβοδάκη. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή για τα παιδιά του χωριού Σος Βάρης. Και η εκπομπή έχει τις δικές της ευαισθησίες. Πιστεύω ότι προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και άλλες πτυχές. Η φιλοσοφία της εκπομπής είναι ο πολιτισμός μας ενώνει με την κάθε του πτυχή, όπως ο καθένας βλέπει, είναι ταχμένος, αποφασίζει να από το δικό του ό,τι μπορέσει, σημείο να εκπροσωπήσει τον πολιτισμό μας. Ναι, ναι. Γιατί δεν το ξέρεις, αλλά ακούγοντας εγώ κάποια τραγούδια, εκτός από την εφορία, την ψυχαγωγία που φέρνει στον κόσμο, έχουν και κάποια νοήματα μας. Και ειδικά τα τραγούδια που γράφω, όλα έχουν κάποια σημασία. Όλα είναι γραμμένα από τη ζωή. Και αν ακούσεις τώρα αυτό το επόμενο που είναι για την ανεργία, θα δεις ένα τραγούδι το οποίο είναι σημερινό τραγούδι. Θα
μου θυμίσει λίγο το τίτλο. Άγιος Πέτρος και Ανεργία. Άγιος Πέτρος. Ή Άγιος Πέτρος και Ανεργία. Παραφέρθηκα κυρά μου, παραφέρθηκα. Πώς θα με παρεξηγήσει, δεν το σκέφτηκα. Εγώ απλώς να υπενθυμίσω ότι αύριο είναι η μεγάλη συναυλία, το μεγάλο αντάμωμα, η Κρήτη ανταμώνει τον Πόντο. Ένα μεγάλο υπερθέαμα 80 καλλιτεχνών στο Ηρώδιο, αύριο στις 8.30 ώρα. Όσοι δεν προλάβατε να πάρετε εισιτήρια, προλαβαίνετε μέχρι αύριο το μεσημέρι να προμηθευτείτε, ακόμη τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα υπήρχαν εισιτήρια. Και ας ακούσουμε και ένα επίκαιρο τραγούδι, Δημήτρη. Ναι, ένα επίκαιρο την ανεργία. Αγιέ Πέτρο, εκεί ψηλά που είσαι, έχεις τόσα προβλήματα όπως εμείς εδώ. Εδώ μας ερήμαξανε. Δημήτρη, από πώς εμπνεύστηκες να γράψεις αυτό το τραγούδι, τι σε επηρέασε? Κοίταξε, Παναγιώτη, ήμουν σε ένα καφενείο ένα πρωινό και έπαιρνα το καφέ μου, και εκεί που καθόμουν άπατονα και έλεγε: εγώ δεν έχω να πληρώσω, η ΔΕΗ μας έχει αυτόσει. Ο άλλος έλεγε: εμένα μου κόψανε τις συντάξεις από εδώ από εκεί. Και έκατσα και λέω: αν κάτσω να φτιάξω ένα τραγούδι ούτως ή άλλως, σύμβολοι, για να την κατάσταση. Και έτσι από εκεί πήρα τα στοιχεία, λίγο από τη ΔΕΗ, λίγο από το ΝΟΤΕ, λίγο, και έκατσα και το συγκαναγνώρισα και το ξεκίνησα για αστείο στην αρχή, και έτυχε να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο είναι τωρινό και μας το ετοιμάζει και ένα θέατρο να το παίξουμε τώρα το χειμώνα, ένα θέατρο γνωστό. Σοβαρά, ναι. Και στίχη και μουσική δική σου? Και στίχη και μουσική, ναι. Ας το απολαύσουμε λίγο, και στο επόμενο έχω ετοιμάσει και ένα ποντιακό, που λέγεται το Γιωρίκα μέσα. Ναι. Όλο εκλείψε. Και σου τα έλεγα, ένα ζευγάρι ήρθανε στην Αθήνα και αφού ήταν που δεν τα καταφέρανε, πέσανε σε αυτή την Αμερική και την κατάσταση, λένε να τα μαζέψουμε και να φύγουμε. Και λέει τώρα, και σου τα έλεγα, Γιωρίκα, πως θα την πατήσουμε, μάθε τα πράγματά μας πίσω να γίνουμε στο χωριό. Αφού δεν είχαν να φάνε οι άνθρωποι. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, θα τα ακούσεις, ένα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Ας απολαύσουμε λίγο το τραγούδι, ναι, και επανερχόμαστε. Με τέτοια ανεργία και φόρους που θα βγει. Πέτρο μας, Άγιε Πέτρο, κάνε μας μια ευχή. Μην έχουμε χειροτέρα σε τούτη τη ζωή. Πέτρο μας, Άγιε Πέτρο, κάνε μας μια ευχή. Τέτοια ανεργία και φόρους που θα βγει. Πέτρο μας, Άγιε Πέτρο, κάνε μας μια ευχή. Μην έχουμε χειροτέρα σε τούτη τη ζωή. Παρμένο.
ποτάμα μεγάλο παλικάρι, θέλησε στα καράβια να μπαρκάρει. Σ' ένα καράβι θα πω να ταξιδεύω, ένα παιδί που έχω χάσει θα γυρεύω. Και τα θαλασσόπουλια θα ρωτάω για να βρω το παιδί μου που να πάω. Του καπετάνιου θα πω να με ηρίσει απ' της Ανάτολης στην άκρη ως τη Δύση. Και τα θαλασσόπουλια θα ρωτάω για να βρω το παιδί μου που να πάω. Κι αν δεν το βρω μαζί μου να το πάρω μες στον ωκεάνο και όθεν να φουντάρω. Πιστεύγει η ξενιθιά κι ο χαρός η γενεύγη.
αφιερωμένο σε όσους αγαπούν. Θέλω μια επιθυμία για να ακούσω. Για να πού από το βοσκόπουλο. Και τα φιερώνω σε σένα που αγαπώ και σε όσους μας ακούνε από τούτο το σταθμό. Και τα φιερώνω σε σένα που αγαπώ και σε όσους μας ακούνε να σου λέω σ' αγαπώ. Βάλε μου και Καζαντζίδη που γι' αυτόν τον αγαπώ. Δύο τραγούδια να μιλάνε για τη φτώχεια και καημό. Δύο τραγούδια να μιλάνε για τη φτώχεια και καημό. Και τα αφιερώνω σε σένα που αγαπώ και σε όσους μας ακούνε από τούτο το σταθμό. Και τα αφιερώνω σε σένα που αγαπώ και σε όσους μας ακούνε να σου λέω σ' αγαπώ. Και τα αφιερώνω σε σένα που αγαπώ και σε όσους μας ακούνε από τούτο το σταθμό. Και τα αφιερώνω σε σένα που αγαπώ και σε όσους μας ακούνε να σου λέω σ' αγαπώ. Πια τρελά. Οι όμορφες, οι όμορφες με έχουνε πια τρελάνει. Με λάχρινες και κάστανες σαν αυτιές το ίδιο κάνει. Με λάχρινες και κάστανες σαν αυτιές το ίδιο κάνει. Να τις φυλάει. Οι όμορφες, οι όμορφες Θεός να τις φυλάει. Γιατί κι αυτή που αγαπώ τις όμορφες περνάει. Γιατί κι αυτή που αγαπώ τις όμορφες περνάει. Με έχουνε ξεμυαλίσει. Οι όμορφες, οι όμορφες με έχουνε ξεμυαλίσει. Και μια φορά σε μέθιστο δε με έχουνε αφήσει. Και μια φορά σε μέθιστο δε με έχουνε αφήσει.
Με στο κρύο μανεμένη να πω έξω να με δει. Και να μην ξεχάσουμε, η εκπομπή είναι προσφορά της του φροντιστηρίου Ευρωγνώση Νέας Μήνης 1, Αρτάκης 99 και Αρχιάλου 20. Έλατε στο μαγικό κόσμο της εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Ευχαριστούμε το φροντιστήριο Ευρωγνώση Νέας Μήνη 1. Στον ανέφανο κρυμμένο έκανε προσπαθία για να πάρει τη μάτια μου έστω και από μακριά. Μαύρο βαλό και φανό, κρύβεται στον ανέφανο. Κρύβεται στον ανέφανο, κα μαύρο βαλό και φανό. Έλα σπίτι, ζήτησέ με και ύστερα θα βγω να πω στους ανθρώπους του χωριού μας φανερά πως αγαπώ. Κι άμα προβάλλω και φανώ, κρύβεται στον ανέφανο. Κρύβεται στον ανέφανο, κι άμα προβάλλω και φανώ. Μπορώ να μάθω η άντα και δεν έρχεσαι εκτός. Αν φοβάσαι πως δεν είσαι μες στο σπίτι μας δεχτός. Κι άμα προβάλλω και φανώ, κρύβεται στον ανέφανο. Κρύβεται στον ανέφανο, κι άμα προβάλλω και φανώ. Κι άμα προβάλλω και φανώ, κρύβεται στον ανέφανο. Κρύβεται στον ανέφανο, κι άμα προβάλλω και φανώ. Συγκρού μέχρι βάρη της έξω. Όλα αυτά τα μαγαζιά τα έχω δουλέψει.
έθνικη οδό σε διαστήματα και δήλωσε και πάρα πολύ δίμηνα, τρίμηνα στην Επαρχία. Μ' άρεσε, ήθελα να ξεφεύγω, να μην κάθομαι σε ένα μέρος. Και εκεί γνώρισα ωραία την Επαρχία, αγάπη τον κόσμο. Συνεργασίες που έκανες με κάποια ονόματα. Κοίταξε να σου πω, εγώ γράφω μουσική και στίχο από το 80, το 75, από το 80. Οπότε δεν χρειάζεται να γιατί εμείς... Έχεις δώσει, ας πούμε, σε κάποιους... Όχι, δεν έχω δώσει. Ήταν, είχα γράψει για να δώσω για Βοσκόπουλο και τέτοια. Τελικά δεν έγραψα τα κυκλοφόρησε εγώ να μου σιγά σιγά. Ναι, γιατί είναι ο Κύπρος πολύ βρώμικος. Και να δώσεις, θα σε βρίσκει και από πάνω. Λεφτά για να πάρουμε δεν παίρνουμε, οπότε θα τα κυκλοφόρησε εγώ και τελειώσει. Ισχύει τελικά ότι μέχρι πριν μερικά χρόνια, καταρχήν είναι λίγο μικρός που θυμάμαι και δεν θυμάμαι ποιος καλλιτέχνης αποφάσισε να καθιερώσει και τους στιχουργούς. Δεν ξέρανε τα ονόματα των στιχουργών. Δηλαδή κυκλοφορούσαν πολλά τραγούδια, αλλά δεν ξέρανε ποιος έγραψε τι. Ισχύει κάτι τέτοιο. Ίσως από τη δεκαετία του 90 και μετά, είτε το όργανο σαν σύνδεσμο στιχουργών Ελλάδος προσπαθήσαν να βάλουν και τη σφραγίδα σας ότι πρέπει να ακούγεται και το όνομα του στιχουργού. Κοίταξε να δεις κανονικά. Ήταν οι πιο αδικημένοι, θα λέγαμε στον χώρο. Ήταν πιο αδικημένοι, αλλά τι γίνεται. Οι πιο πολλοί, οι αυτοί που κάνουν σωστή δουλειά, βγαίνουν και δηλώνουν στην IP ότι εγώ έχω αυτό το δίσκο, το όνομά μου είναι εδώ και παίρνουν τα ποσοστά αυτά. Τα οποία τα ποσοστά σε παίρνει τηλέφωνο, σου στέλνει το χάρτη στο σπίτι και κάθε χρόνο πα και πληρώνει. Τώρα αυτοί οι διάφοροι που είναι τη πλάκα, αυτοί όλοι απέτυχαν και θέλουν να βάλουν τουλάχιστον το όνομά του για να ικανοποιούνται αφού λεφτά δεν παίρνουν πουθενά. Μόνο από την ΑΕΠ παίρνουν λεφτά. Εμείς που είμαστε στην ΑΕΠ χρόνια πήραμε λεφτά και παίρνουν. Αυτοί οι άλλοι οι Σκόπιοι γι' αυτό ζητήσαν να βάλουν το όνομά του και καλά κάνει. Εντάξει, τουλάχιστον έχει και μια ικανοποίηση. Λέει το όνομά μου, το τραγούδι μου ακούγεται. Αυτό σαν και ο λόγος, όχι τίποτα άλλο. Γιατί έχουμε δει στη δημοσιότητα όχι τόσο συχνά, αλλά κατά διαστήματα και κάποιες διαφωνίες εάν το τραγούδι, το αλφα τραγούδι ήταν του τάδε στιχουργού, αν υπήρξε ένα κομμάτι το πήρε άλλο στιχουργός, κάποιος τραγουδιστής καλλιτέχνης το οικειοποιήθηκε. Αυτά κατοχυρώνονται. Λες, εγώ παραδείγματος χάρη το 80 έκανα τον πρώτο μου δίσκο. Γράφει Δημήτρης Διαμάντης το 1980 που προχώρησε τώρα. Οποιοςδήποτε να τραγουδήσει τραγούδι δικό μου, δεν μπορεί να έχει οποιοςδήποτε να τραγουδήσει, πρέπει να γράψει δεύτερη εκτέλεση και το όνομά μου, στίχο και μουσική. Και να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι. Αν είναι δικό μου, βάλει το πήρα την απόφαση. Αμέσως. Ας βάλουμε το τι να δικάει στην αδειά. Ω, το βάλαμε, το βάλαμε, το βάλες. Το βάλα. Το βάλα. Πήρα την απόφαση. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το τέταρτο το πέμπτο. Να σε συγχωρήσω και με μια σταλάθη σου όλα να τα σβήσω, γιατί βρήκα που πονώ όταν δεν κοιμάμαι. Έτσι είναι αγάπη μου, χωριά σου φοβάμαι. Γιατί έχω ανάγκη να σε βλέπω σαν το φως μου και να σε νιώθω, θέλω σαν αναπνοή. Είσαι για μένα όλη η χαρά του κόσμου και σε χρειάζομαι σαν ήλιο την αυγή.
άλλαξα τη γνώμη μου που είσαι μακριά μου και με τη συγγνώμη μου γύρισε κοντά μου. Ήτανε να γίνει αυτό έτσι για να νιώσω. Στη φίλη μου τη Στήλα από το Καματερό με πολύ αγάπη. Γιατί έχω ανάγκη να σε βλέπω σαν το φως μου και να σε νιώθω θέλω σαν αναπνοή. Είσαι για μένα πολύ χαρά του κόσμου και σε χρειάζομαι σαν ήλιο την αυγή. Γιατί έχω ανάγκη να σε βλέπω σαν το φως μου και να σε νιώθω θέλω σαν αναπνοή. Είσαι για μένα πολύ χαρά του κόσμου και σε χρειάζομαι σαν ήλιο την αυγή. Πήγε τόση αγάπη, τόσες νύχτες κι αγκαλιές. Πού να πήγαν τόσα λόγια, όλο ήθελες να λες. Γιατί να χάνεται, γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη. Κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Γιατί να χάνεται, γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη. Κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Να πήγε τόση αγάπη κι όσα έκανα για σένα, που θα μείνουν δε μου είπες που έχεις φύγει από μένα. Γιατί να χάνεται, γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη. Κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Γιατί να χάνεται, γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη. Κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Να χάνεται, γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη. Κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Γιατί να χάνεται, γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη. Κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Thank you.
σπασμένα φτερά. Πες μου πώς να πετάξω κουρασμένη φωνή, τι τραγούδι να πω. Σε τι δρόμο να μπω, τη ζωή να χαράξω, αφού φεύγεις εσύ, εσύ που αγαπώ. Σε τι δρόμο να μπω, τη ζωή να χαράξω, αφού φεύγεις εσύ, εσύ που αγαπώ. Τέτοια αγάπη τρελή την έκαναμε μίσος, τη χαρά της ζωής ένα δάκρυ καυτό. Μη μ' αφήνεις πια μη, δώσ' μου θάρρος και ίσως απ' την πόρα αυτή εγώ να σωθώ. Μη μ' αφήνεις πια μη, δώσ' μου θάρρος και ίσως απ' την πόρα αυτή εγώ να σωθώ. Είμαστε μαζί, δεν σε χορταίνω και νιώθω φως μου όταν με φιλάς, ζωή να παίρνω. Κι δύο θα είμαστε μαζί ευτυχισμένοι και αγάπη μόνο στη ζωή και θα μας δένει. Είμαστε μαζί ευτυχισμένοι κι αγάπη μόνο στη ζωή κι θα μας δένει. Να θυμίσουμε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά των φροντιστηρίων Ευρωγνώση Νέα Σμύρνη 1, Αρτάκης 99 και Αγχιάλο 20. Ελάτε στο μαγικό κόσμο της εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Θέλουμε και πάλι να ευχαριστήσουμε το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Ευρωγνώση Νέα Σμύρνη 1 που βρίσκεται Αρτάκης 99 και Αγχιάλο 20. Ελάτε στο μαγικό κόσμο της εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Μαζί ευτυχισμένοι κι αγάπη μόνο στη ζωή κι θα μας δένει. Κι δύο θα είμαστε μαζί ευτυχισμένοι κι αγάπη μόνο στη ζωή κι θα μας δένει. Είμαστε μαζί ευτυχισμένοι κι αγάπη μόνο στη ζωή πια θα μας δένει. Τρία τόρι, εχτεύλα
από τσιφρά μπήκας και το σκοπό μα και το σκοπό τσιφρά μπήκας και το σκοπό τσιφρά μπήκας στη στράτα τραγουδούσα αμάνι καλέ μάνα μου στη στράτα πριν είναι ότι ο σταθμός, να ξέρετε, είναι πάντα ανοιχτός. Να είσαι καλά. Σε, σε κάθε σας άλλη δουλειά. Είμαστε υποχρεωμένοι. Να είσαι καλά. Σας φέρνουμε την επόμενη με χαρά. Θα έρθουμε κάτι χεριά. Ναι. Λίγα γιατί δεν ξέραμε. Εγώ σιγά σιγά πλησιάζω προς το τέλος. Θέλω
τον καθένα ξεχωριστά, να Δέσποινα Ζαβαρή, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Και εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία συντροφιά. Φτάνοντας προς το τέλος, θα ακούσουμε το «Ένα ταξίδι μου ταξίς». Έλα, Δέσποινα, δώσ' τα όλα τώρα. Θα σε γεμίζω, αγάπη μου, με χαπιά και φυλάκια. Να χαρώ την όμορφια τους και τα γαλάνα νερά τους. Και τα γαλάνα νερά τους, να χαρώ την όμορφια τους. Αχ, να μην τελειώσει η μέρα. Να χαρώ την όμορφια τους και τα γαλάνα νερά τους. Και τα γαλάνα νερά τους, να χαρώ την όμορφια τους. Και από την Ίδρα, αγάπη μου, θα βγούμε στο Οπα! Γεια σου, Δέσποινα! Για πάμε, για πάμε. Δεν σας βλέπω, φίλοι μου, να σηκώνεστε. Τώρα αρχίζει το γλέντι. Όπα. Και θα τελειώσουμε με το Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Με μεγάλη μαχαίρα. Πού
να πήγε τόση αγάπη. Τόσες. Θα το αφιερώσω σε όλους τους φίλους ακροατές με μεγάλη αγάπη. Σας περιμένουμε με την άλλη Πέμπτη. Μην ξεχάσετε αύριο στο Ηρώβιο, Κρήτη, Ανταμόνι, τον Πόντο, στις 8.30 ώρα. Καλό βράδυ. Γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Γιατί να χάνεται, γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Να πήγε τόση αγάπη κι όσα έκανα για σένα που θα μείνουν δε μου είπες που έχεις φύγει από μένα. Γιατί να χάνεται, γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Γιατί να χάνεται, γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ. Γιατί να χάνεται, γιατί να σβήνει τέτοια αγάπη κι από έναν έρωτα τρελό να μένει ένα δάκρυ.